Σε πολλούς ανθρώπους οι ανοιξιάτικοι μήνες προκαλούν τρόμο. Τα καταπράσινα λιβάδια, οι ανθισμένες αμυγδαλίες και ελιές είναι ο εφιάλτης πολλών ανθρώπων που πάσχουν από κάποια μορφή αλλεργίας. Μία από τις μορφές αλλεργίας είναι και το αλλεργικό άσθημα. Η κυρία Σταυρούλα Γιαβή, αλλεργιολόγος και διευθύντρια του αλλεργιολογικού τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, μας ενημερώνει για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το αλλεργικό άσθημα. Κυρία Γιαβή, τι είναι το αλλεργικό άσθημα? Το άσθημα είναι μια χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών, δηλαδή των βρόγχων, δηλαδή των σωλήνων που ενώνουν τη μύτη μας, από όπου εισέρχεται ο αέρας που εισπνέουμε, με τα πνευμόνια μας. Άρα φτάνει εκεί ο αέρας. Όταν οι βρόγχοι μας λοιπόν φλεγμένουν, τότε στενεύουν, έχουμε βροχόσπασμο, παράγουν βλένη και επομένως δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε, έχουμε βήχα, δύσπνοια, δεν μπορούμε να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες, αλλά μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή μας. Το αλλεργικό άσθημα είναι το άσθημα του οποίου οι εξάρσεις οφείλονται σε αεροαλλεργιογόνα, δηλαδή σε πρωτεΐνες ζώων, σε πρωτεΐνες μυκήτων ή ακάριων, σε γύρις από διάφορα φυτά ή ζώα, τα οποία εισέρχονται στο αναπνευστικό μας σύστημα. Ο αλλεργικός είναι αυτός που έχει το μηχανισμό να τα πολεμήσει, ενώ οι υπόλοιποι όχι, να τα πολεμήσει κακά και επομένως να προκαλέσουν αυτά τα συμπτώματα. Εκτός από τη γύρη και τα ακάρια και τα υπόλοιπα αλλεργιογόνα, μπορεί να επιδεινωθεί αν κάποιος καπνίζει ή είναι διαβητικός ή είναι καρδιοπαθής ή έχει και άλλες παράπλευρες ασθένειες? Φυσικά. Οι όποιες ασθένειες συνυπάρχουν επιδεινώνουν το άσθημα. Γιατί? Επιδεινώνουν τις κρίσεις. Γιατί βρίσκουν ένα πνεύμονα, ένα αναπνευστικό σύστημα όχι τόσο καλά σταθεροποιημένο. Επομένως μπορούν να το αποσταθεροποιήσουν. Επίσης υπάρχουν πολλοί ερεθιστικοί παράγοντες, όπως είναι το κάπνισμα, το air condition. Σε ένα βρόγχο ο οποίος φλεγμένει σημαίνει δεν υπάρχει ισορροπία. Άρα είναι μια πάρα πολύ εύθραυστη ισορροπία που μπορεί πολύ εύκολα να χαλάσει και πιο δύσκολα να φτιάξει. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε σταθερές συνθήκες, έχουν ανάγκη οι ασθηματικοί να έχουν σταθερές συνθήκες και υγιεινό τρόπο ζωής, ώστε να μην επιδεινωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Με ποιες εξετάσεις μπορεί να διαγνωστεί το άσθημα? Καταρχήν, για να διαγνώσουμε ότι κάποιος έχει αναπνευστικό πρόβλημα, το οποίο το χαρακτηρίζουμε ως άσθημα, χρειάζονται κλινικά συμπτώματα. Επομένως, κάποιος που θα μας αναφέρει συμπτώματα που συνάδουν με το άσθημα και γίνει κλινική εξέταση και δούμε η συμπτωματολογία και τα σημεία συνάδουν, μπορεί να βγει, η διάγνωση να είναι κλινική. Επιβεβαιώνεται ή είναι πολύ χρήσιμη η σπυρομέτρηση, με την οποία είναι μια αναπνευστική δοκιμασία για να δούμε πόσο πόσο έχουν στενέψει οι βρόχοι, σε τι βαθμό έχουμε βροχόσπασμο και πώς μπορεί αυτό να βελτιωθεί με τη βροχοδιαστολή. Άρα μια πολύ χρήσιμη εξέταση είναι η σπυρομέτρηση. Αν θέλουμε να δούμε τώρα ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που προκαλούν το άσθημα, ποια είναι τα αλλεργιογόνα. Υπάρχουν εξετάσεις ειδικές αλλεργιολογικές που μπορεί να γίνουν και με αιμοληψία, δηλαδή στο αίμα θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις ειδικές IG, αντισώματα τα οποία έχει παράξει ο οργανισμός του αλλεργικού για να πολεμήσει τα αλλεργιογόνα. Είναι λοιπόν οι ειδικές IG εναντίον συγκεκριμένων αλλεργιογόνων, όπως είπαμε γάτα, σκύλο, ακάρια, γρασίδια, περδικάκι και άλλα. Και επίσης το κύριο εργαλείο του αλλεργιολόγου είναι τα δερματικά τεστ. Είναι τα skin prick test με τα οποία βάζουμε σταγόνες αλλεργιογόνου στο χέρι μας. Στη συνέχεια το τσιμπάμε με μία σκαρφίδα και σε 15 λεπτά έχουμε τα αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά? Ο αλλεργικός που έχει από κάτω το μηχανισμό να πολεμήσει αυτό το αλλεργιογόνο θα κάνει κάποιο πομφό. Θα κοκκινήσει και θα κάνει αυτό το πομφό. Ανάλογα με το μέγεθός τους μπορούμε να δούμε την ευαισθησία του ασθενούς. Άρα αυτομάτως έχουμε την απάντηση ποια είναι τα αλλεργιογόνα τα οποία με ενοχλούν και πού βοηθάει αυτό. Σε 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να τα αποφεύγω. Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Το δεύτερο είναι ότι ξέρω την ανθοφορία τους, αν πρόκειται για γύρις. Ξέρω αν είναι συνεχώς κοντά μου, όπως είναι τα κάρια ή η γάτα. Άρα βρίσκω και κατάλληλους και το δυνατόν καλύτερους τρόπους αποφυγής. Χωρίς να τα αποφύγω, δεν μπορώ να αποφύγω και τις κρίσεις. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ξέρω τη διάρκεια τους. Άρα ξέρω πότε θα πάρω τα φάρμακά μου, ποια είναι η κατάλληλη αγωγή και πότε πρέπει να με παρακολουθεί ο γιατρός μου σε τακτική βάση. Το σπουδαιότερο όμως που μπορεί να κάνει ο αλλεργιολόγος και μπορεί να βοηθήσει τον αλλεργικό ασθενή είναι να του προτείνει τρόπους απευαισθητοποίησης. Δηλαδή είναι να κάνει τη μόνη αιτιολογική θεραπεία, τη μόνη αιτιολογική παρέμβαση και άρα το είμαι αλλεργικός σε κάτι να γίνει το δεν είμαι αλλεργικός σε κάτι πλέον, ήμουν αλλεργικός σε κάτι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο σοβαρή παρέμβαση που μπορεί να γίνει στον αλλεργικό ασθενή.
Αυτή είναι η ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι η λεγόμενη σωστά ανοσοθεραπεία. Είναι εξειδικευμένη για τον καθέναν με βάση το προφίλ το αλλεργικό, δηλαδή μία, δύο ή περισσότερες ευαισθητοποιήσεις μπορεί να έχει. Αυτές τις παραγγέλνουμε ειδικά για τον κάθε ασθενή. Έρχεται στο ιατρείο, ξεκινάει η ανοσοθεραπεία και στη συνέχεια με πάρα πολύ απλό τρόπο πρέπει να τη συνεχίσει στο σπίτι του για κάποια χρόνια, βλέποντας τα πρώτα αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες. Και πόσο μπορεί να διαρκέσει η ανοσοθεραπεία, πρέπει να την κάνει κάποιος συνέχεια κάθε χρόνο, σε τέτοιες περιόδους αιχμής των αλλεργιογόνων? Η ανοσοθεραπεία γίνεται μία φορά. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 3 με 5 χρόνια. Τα αποτελέσματά της βεβαίως τα βλέπουμε από τον πρώτο χρόνο. Σταδιακά χρειαζόμαστε όλο και λιγότερα φάρμακα. Έχουμε φυσικά ηπιότερα συμπτώματα. Βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής μας. Αλλά για να έχουμε καλά αποτελέσματα, τα οποία κρατάνε τουλάχιστον 20 χρόνια, θα πρέπει να συνεχιστεί η θεραπεία για 3 έως 5 χρόνια. Κυρία Γιαβή, μπορούμε να προλάβουμε το αλλεργικό άσθημα? Μπορούμε, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την κληρονομικότητα, από τα γονίδια μας. Όμως, ο φυσιολογικός τοκετός, ο αποκλειστικός μητρικός θυλασμός στους πρώτους μήνες της ζωής, η υγιεινή μεσογειακή διατροφή, οι υγιεινές συνθήκες διαβίωσης, αλλά σε μια ισορροπία όμως και με το φυσικό μας περιβάλλον, με τη φυσιολογική έκθεση σε μικρόβια, στον αγρό, με τη φύση δηλαδή, όλα αυτά μπορούν να προλάβουν την εξέλιξη. Μπορούν να προλάβουν την έκφραση των γονιδίων μας, των κακών μας γονιδίων. Άρα οι σωστές παρεμβάσεις. Όταν έχουμε ένα βρέφος ή ένα παιδάκι το οποίο έχει ατοπική δερματίτιδα ή έχει αρχίσει και εκφράζει αλλεργική ρινίτιδα, μπορούμε να παρέμβουμε με τη σωστή και έγκαιρη θεραπεία. Καταρχήν χρειάζεται η διάγνωση, η θεραπεία. Και φυσικά με την ανοσοθεραπεία. Η σωστή ανοσοθεραπεία υπόσχεται στο να ανακόψει αυτή την αλλεργική πορεία από την αλλεργική ρινίτα στο άσθημα, στο να ανακόψει τις νέες ευαισθητοποιήσεις. Μπορεί κάποιος σήμερα να είναι αλλεργικός μόνο στη γάτα, αλλά αν δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, μπορεί να είναι σε λίγα χρόνια και στα ακάρια και στους μύκητες. Άρα οι πιθανότητες να αποφύγει το να εκφράσει και αλλεργικό άσθημα είναι πολύ μικρές. Επομένως, αν έχουμε σωστή υγιεινή διατροφή, σωστές συνθήκες διαβίωσης, αλλά και σωστή παρακολούθηση ιατρική και συμβουλή με τα πρώτα συμπτώματα που θα δούμε, ναι, σε μεγάλο βαθμό μπορούμε αυτό να το ανατρέψουμε. Σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η καθημερινότητα των ανθρώπων που πάσχουν από αλλεργικό άσθημα? Καταρχήν, να ξεχωρίσουμε τα παιδιά από τους ενήλικες. Παρόλο που μπορεί να πάσχουν από το ίδιο πράγμα, η επίδραση που έχει μια χρόνια νόσος είναι πολύ σημαντική. Τα παιδιά μαθαίνουν από τη φύση τους να προσαρμόζονται εύκολα. Επομένως, τα παιδάκια αυτά, χωρίς πολλές φορές να συνειδητοποιούν τα συμπτώματά τους, επιλέγουν δραστηριότητες ή αθλήματα τα οποία αντέχουν, τα οποία μπορούν. Άρα αφομοιώνουν την νόσο τους, την καθημερινότητά τους, αντί να αντιμετωπίζουν την νόσο τους, ώστε να έχουν μια φυσιολογική καθημερινότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα παιδάκι με άσθημα θα επιλέξει να είναι τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο. Δεν θα επιλέξει να είναι επιθετικός. Θα επιλέξει το σκάκι έναντι μιας πιο έντονης δραστηριότητας. Παρόλο που θα ήθελε. Παρόλο που μπορεί να ζηλεύει τα άλλα παιδάκια. Τον δυσκολεύει σημαντικά τον έφηβο το να κουβαλάει μαζί του κάθε μέρα φάρμακα για να ελέγχει την νόσο του. Άρα, αν δεν ελέγξει την νόσο του, αν δεν έχει μαζί του τα φάρμακα, δεν θα ελέγξει την νόσο του. Άρα, θα έχει χειρότερα συμπτώματα. Άρα, είναι μια πολύ εύθραυστη κατηγορία και ηλικία, η εφηβεία, που μπορεί να έχουμε και συχνές κρίσεις και δύσκολες κρίσεις, αλλά και ο μη έλεγχος του άσθηματος να του δυσκολέψει μια άλλη αλλεργική αντίδραση που μπορεί να έχει, π.χ. αν έχει τροφική αλλεργία, αλλά ένα μη καλά ελεγχόμενο άσθημα, η αντίδραση που μπορεί να υπάρξει μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή, ακόμα και θανατηφόρα. Στον ενήλικα έχουμε ώρες εργασίας οι οποίες χάνονται. Έχουμε μια καθημερινότητα πάλι μειώνοντας τις δραστηριότητες που θα ήθελαν. Τον αθλητισμό, τον περίπατο, την έντονη κοινωνικοποίηση. Δεν μιλάμε για ημέρες νοσηλείας που μπορεί να χαθούν σε νοσοκομεία. Και φυσικά οι χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία του μπορεί να έχει το αναπνευστικό του σύστημα από αυτό, αλλά και όλος ο οργανισμός του συνολικά. Μια και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε παιδιά και εφήβους, και επειδή έχουμε δει αθλητές στίβου και άλλων αθλημάτων οι οποίοι έχουν το αλλεργικό άσθημα κατά δήλωσή τους να ασχολούνται εντατικά με αυτά τα αθλήματα, ποιες αθλητικές δραστηριότητες εσείς συμβουλεύετε ότι ενδείκνυται για παιδιά που πάσχουν από αυτή την πάθηση? Ποιες αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά? Στόχος είναι
τα παιδιά με άσθημα να κάνουν ό,τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η κύρια ευθύνη του γονιού και του γιατρού. Και του παιδιού φυσικά, όσο μπορεί αυτό να συμμετέχει, γιατί μεγαλώντας δεν μπορεί να συμμετέχει. Αλλά η κύρια ευθύνη του γιατρού και του γονιού είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή, το παιδί με άσθημα, με την κατάλληλη αποφυγή αλλεργιογόνων, κατάλληλη θεραπεία ή μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση, να μπορεί να κάνει, να επιλέγει ελεύθερα τι δραστηριότητα θέλει να κάνει. Και εμείς να το υποστηρίζουμε. Οι υπόλοιποι λοιπόν, γιατρός, γονιός, περιβάλλον, σχολικό ή οποιοδήποτε άλλος, στόχο μας έχουμε το παιδί αυτό να μεγαλώσει όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τις δραστηριότητες του με την προϋπόθεση ότι ακολουθεί αυτά που πρέπει, ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού του και ο γονιός συνεργάζεται πολύ καλά με το γιατρό. Μπορεί το αλλεργικό άσθημα να οδηγήσει σε θάνατο? Φυσικά. Φυσικά. Το αλλεργικό άσθημα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Καταρχήν έχει διάφορα στάδια βαρύτητας. Όμως, όταν εκτεθούμε στον παράγοντα τον οποίο μας πειράζει, κάνουμε μια βαριά κρίση, δεν έχουμε μαζί μας τα φάρμακα που πρέπει, δεν ακολουθούμε τις οδηγίες μακροπρόθεσμα, ώστε τη φλεγμονή δεν έχουμε στα κατώτερα επίπεδα, φυσικά μπορεί αυτό να αποβεί μοιραίο. Δηλαδή, μια κρίση από τις πολλές, σιγά σιγά να αποβεί ακόμα και μοιραία. Ποιες είναι οι δυνατότητες του Αλλεργιολογικού Κέντρου, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών? Καταρχήν, να διευκρινίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι τώρα φεύγουμε λίγο από το κομμάτι αλλεργικό άσθημα. Δεν μιλάμε για αυτόν που έχει αλλεργικό άσθημα, για αυτόν που έχει αλλεργική ρινίτιδα, αλλά μας ενδιαφέρει ο αλλεργικός ασθενής, το αλλεργικό άτομο. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι το είμαι αλλεργικός δεν σημαίνει ότι νοσώ. Είμαι ένας υγιής άνθρωπος με κάποιες ευαισθησίες που όμως μπορεί να νοσήσω πολύ σοβαρά. Εδώ λοιπόν αυτό το άτομο χρειάζεται μια εξειδικευμένη παρακολούθηση ώστε να γίνει σωστή διάγνωση, σωστή αντιμετώπιση και μακροχρόνια σχέση με το κέντρο ή το γιατρό που τον παρακολουθεί. Είναι απαραίτητο να έχουμε οργανωμένες δομές, εξειδικευμένα τμήματα και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Μάλιστα. Από τον παιδίατρο μέχρι τον ορειλά, τον πνευμονολόγο, τον γαστρεντερολόγο και φυσικά τον αλλεργιολόγο και να γίνεται σωστή συνεργασία όποτε χρειαστεί. Εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχουμε δημιουργήσει και αναπτύσσουμε συνεχώς μια εξειδικευμένη μονάδα με τις καλύτερες τεχνικές, τις πιο σύγχρονες μεθόδους και διάγνωσης και αντιμετώπισης, μια χρόνια συνεργασία με πολλές ειδικότητες. Μπορεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ένας αλλεργικός ασθενής σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, από τη γέννηση μέχρι και την τρίτη ηλικία. Είτε πρόκειται για αναπνευστική αλλεργία, είτε πρόκειται για δερματική αλλεργία, είτε πρόκειται για φαρμακευτική αλλεργία. Είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.